Σήμερα θα φτιάξουμε bao buns. Bao buns γεμιστά με barbecue ούζου. Πώς σας φαίνεται? Έχω βάλει την ελληνική νότα σε αυτά τα υπέροχα αφράτα ψωμάκια που ψήνονται στον ατμό. Είναι μια τάση τελευταία να υπάρχουν παντού bao buns στο Burger Up. Εμείς πουλάμε κάθε μέρα πάρα πολλά bao buns. Γιατί ο κόσμος τα λατρεύει. Και θα τα λατρέψετε κι εσείς μόλις κάνετε αυτή τη συνταγή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα bao buns με καραμελωμένη πανσέτα θα χρειαστούμε 3 bao buns, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και 800 γραμμάρια πανσέτες χωρίς κόκαλο. Για τη σάλτσα μπαρμπεκιού θα χρειαστούμε 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας, μαύρη μαλακή ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας, ξύδι από κόκκινο κρασί, 50 γραμμάρια ούζο, μία κουταλιά της σούπας, πελτέ ντομάτας, μία κουταλιά της σούπας, πάπρικα καπνιστή και 200 γραμμάρια κέτσαπ. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μισό αγγούρι, 3 κουταλάκια του γλυκού μαγιονέζα, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο και 10 γραμμάρια σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω πολύ ωραίες πανσετούλες στο ψυγείο. Και πήρα πραγματικά το πιο οικονομικό κομμάτι κρέατος που μπορείτε να πάρετε από τον κρεοπόλη σας. Και θα φτιάξουμε την barbecue μόνοι μας, θα φτιάξουμε μια barbecue ούζου και ουσιαστικά θα ψήσουμε τις πανσέτες μέσα στο φούρνο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν θέλω καν να ζοριστείτε, να σκεφτείτε ότι είναι δύσκολη. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Θέλω το τηγάνι μου να κάψει καλά και θα ρίξω ελάχιστο λάδι. Εδώ. Μόλις κάψει καλά, θα ρίξουμε μέσα τις πανσέτες. Στις πανσέτες δεν θα βάλω καθόλου λάδι, αλάτι και πιπέρι, γιατί στη συνέχεια θα ρίξω την barbecue από πάνω. Η barbecue ουσιαστικά έχει τα πάντα που χρειάζεται η πανσέτα μου και δεν χρειάζεται να ρίξω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και με το που κάψει το τηγάνι μας, ρίχνουμε μέσα τις πανσέτες, εδώ, και θα δώσουμε ωραίο χρώμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα ψήσουμε λιγότερη ώρα στο φούρνο. Το κάνω καθαρά για εσάς. Γιατί ξέρω ότι άμα σας έλεγα ότι πρέπει να ψήσουμε την πανσέτα 1,5-2 ώρες μέσα στο φούρνο, θα μου λέγατε ότι είμαι τρελός. Σωστά. Έτσι δεν θα έλεγες, Διονύση. Μπράβο. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε τρελοί, με αυτόν τον τρόπο είμαι σίγουρος πως θα φτιάξετε όλη τη συνταγή. Αυτό που θα κάνω είναι να μην ανακατεύω τώρα την πανσέτα μου. Θα αφήσω την πανσέτα να πάρει ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά και μόλις καραμελώσει από τη μία πλευρά, θα γυρίσω και από την άλλη. Λοιπόν, με το που πάρουν ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, γυρνάμε και από την άλλη. Τέλεια. Δεν θέλουμε να ψήσουμε τις πανσέτες, ίσα-ίσα να δώσουμε ένα ωραίο χρωματάκι. Όση ώρα ζεσταίνονται εδώ πέρα οι πανσέτες μου και ψήνονται από τη μία πλευρά, ας κάνουμε λίγο mise en place. Ας ετοιμάσουμε λίγο τα υπόλοιπα υλικά μας για να κάνουμε την barbecue. Η barbecue θα είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, εδώ. Λοιπόν, ψιλοκόψαμε το κρεμμυδάκι μας και το σκόρδο. Και οι πανσέτες μου πρέπει να είναι έτοιμες. Για να δούμε. Μια χαρά. Τις βγάζω λίγο στην άκρη. Θα τις ξαναχρησιμοποιήσω σε λίγο. Μην νομίζετε, δεν έχουμε τελειώσει. Απλά έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο τηγάνι κάτι τόσο ωραίο. Έχει βγάλει όλη αυτή τη γεύση η πανσέτα που είναι αμαρτία να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Έχει και το λίγο λιπάκι που θέλουμε για να ψήσουμε το κρεμμύδι. Οπότε δεν θα προσθέσω άλλο λάδι. Θα ρίξω το κρεμμύδι και το σκόρδο μέσα στο λίπος της πανσέτας. Μας αρέσει και βλέπετε πόσο υπέροχο χρώμα άρχισε να παίρνει το κρεμμύδι και το σκόρδο. Δεν είναι ψημένο. Θα το βοηθήσουμε να ψηθεί τώρα με τι? Με τη ζάχαρη. Μαύρη μαλακή ζάχαρη είναι αυτή που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια σωστή barbecue και είναι αυτή που θα μας δώσει αυτή τη γεύση που πραγματικά θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη ζάχαρη να λιώσει, να γίνει καραμέλα. Και ουσιαστικά η μαύρη μαλακή ζάχαρη είναι αυτή που έχει τη μελάσα. Είναι η φυσική ζάχαρη και είναι αυτή που θα μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση. Όπως βλέπετε, η ζάχαρη έχει λιώσει. Φαίνεται? Τέλεια. Και τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα συστατικά, αλλά με τον τρόπο που θα σας δείξω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ξύδι μας. Κάνουμε μία γλυκόξινη σάλτσα. Βάλαμε τη ζάχαρη, οπότε πρέπει να βάλουμε και το ξύδι να ισορροπήσει. Και επειδή θα κάνουμε μία ελληνική σάλτσα με λίγο άρωμα ούζου, το ούζο είναι η στιγμή που θα το ρίξουμε τώρα. Λοιπόν, άμα ανάψει καλώς, άμα δεν ανάψει πάλι καλώς, δεν μας πειράζει. Έσβησε, τέλεια, και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Πελτές ντομάτας για να δώσει σώμα στην barbecue. Καπνιστή πάπρικα, γιατί θέλουμε να μας δώσει αυτή την αίσθηση καπνιστού. Κάνουμε μία barbecue, οπότε θέλουμε να είναι καπνιστή. Και βέβαια το βασικό συστατικό της barbecue είναι η κέτσαπ. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα,
Μπορείτε να βάλετε δέντρο λίβανο, μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε όποιο αρωματικό πραγματικά σας αρέσει. Σας συνιστώ να κάνετε την πρώτη barbecue έτσι όπως σας δείχνω εγώ και στις επόμενες αρχίζετε σιγά σιγά να πειραματίζετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε και όπως βλέπετε σιγά σιγά άρχισε να πίζει. Πελτές ντομάτας μαζί με την κέτσαπ κάνουν τη δουλίτσα τους και έχω δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να βάλω όπως είναι τη σάλτσα μου στο μίξερ και να τη χτυπήσω για να γίνει smooth, να γίνει πάρα πολύ λεία. Σε περίπτωση που θέλουμε να την κρατήσουμε στο ψυγείο και να σερβίρουμε barbecue κάποια φορά σε κάποιους καλεσμένους κανονικά, πρέπει να το κάνουμε. Να τη χτυπήσουμε στο μίξερ για να γίνει smooth. Αλλά εδώ πέρα, επειδή όλη η barbecue θα πάει κατευθείαν στις πανσέτες μου, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι όπως είναι κατευθείαν, θα ρίξω τις πανσέτες μέσα στην barbecue. Πώς φαίνεται, φίλε Διονύση? Έχουμε κάνει πολύ σωστή δουλίτσα, το βλέπεις. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, άμα έχουμε κάνει jump cut και έχουμε γυρίσει μετά από διάλειμμα, δεν έχουμε γυρίσει, είναι real time. Η barbecue για να γίνει θέλει ελάχιστο χρόνο. Ουσιαστικά είναι έτοιμη. Λοιπόν, και όπως είναι, απλώνουμε σε μια σχάρα εδώ. Ξαναλέω ότι άμα θέλουμε να κάνουμε την barbecue και να την κρατήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τη χτυπήσουμε στο μίξερ, να γίνει smooth, να γίνει ωραία, να είναι sexy, για να μπορούμε να τη σερβίρουμε και στους άλλους. Κοίτα, ό,τι έμεινε εδώ, τι το κάνουμε? Το πετάμε? Έλειπε να μου πεις ότι το πετάμε. Θα έπρεπε να αλλάξεις δουλίτσα. Δεν θα είχες καμία θέση στο Kitchen Lab, γιατί στο Kitchen Lab ξέρουν όλοι ότι δεν πετάμε τίποτα, φίλε Διονύση. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ πέρα έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι η γρήγορη και η μία είναι η αργή. Ποια θέλουμε? Την αργή. Την αργή. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνεις υπερορίες. Δεν σε πειράζει. Λοιπόν, άμα θέλεις την αργή εκδοχή, η αργή εκδοχή έχει τύλιγμα με αλουμινόχαρτο και ψήσιμο για μια μισή ώρα μέσα στο φούρνο, ξεσκέπασμα και ψήσιμο άλλα 20 λεπτά μέχρι που να γίνουν τραγανές. Αυτό θα μας κάνει τις πανσέτες να λιώνουν, να έχουν αυτή την υφή την υπέροχη που μας αρέσει και δουλεύει μια χαρά, μπορείτε να κάνετε αυτή την εκδοχή. Αλλά εμείς επειδή σε 20 λεπτάκια θα έχουμε έτοιμα τα Baobans και θέλω να κάνω τη γρήγορη εκδοχή, έτσι όπως είναι στους 180, θα ψήσω μόλις για 20 λεπτάκια. Δεν θα είναι τόσο μαλακές οι πανσέτες που θα λιώνουν στο στόμα, αλλά θα είναι μαλακές αρκετά για να μπορούμε να τις φάμε. Δηλαδή θα έχουν τέλεια υφή, απλά δεν θα λιώνουν όπως έχουμε συνηθίσει να τρώμε την πανσέτα. Μας αρέσει και αυτό. Ή 20 λεπτά ξεσκέπαστο στους 180 ή μια μισή ώρα σκεπασμένο, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε άλλα 20 λεπτά. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ θα πάω με τη γρήγορο τρόπο γιατί έχω ετοιμάσει και τα Baobans. Τα Baobans ή Baozi είναι παραδοσιακά κινέζικα αφράτα ψωμάκια ψημένα στον ατμό, γεμιστά με διάφορα υλικά. Bao στα κινέζικα σημαίνει ψωμί και μπαν στα αγγλικά, ψωμάκι. Έχουν γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια στη δυτική κουζίνα, τα βρίσκουμε ως street food, ενώ σερβίρονται στα καλύτερα εστιατόρια. Οι Κινέζοι τα καταναλώνουν και στο πρωινό τους γεύμα. Εδώ βράζω στον ατμό τα Baobans μου. Μπορείτε να τα βρείτε έτοιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Απλά τα ζεσταίνουμε είτε σε ατμό είτε στα μικροκύματα. Μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχει βίντεο πώς μπορείτε να κάνετε σπιτικά Baobans. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει, πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι, είναι δωρεάν και ουσιαστικά βλέπετε όλα μας τα βίντεο που υπάρχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, τα Baobans γίνονται. Η πανσέτα είναι σχεδόν έτοιμη, οπότε θέλω λίγο τα συνοδευτικά μου που θα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω λίγο αγκουράκι εδώ. Θα κόψω λεπτές φέτες. Θέλουμε κάτι δροσιστικό και κάτι crunchy πάντα στα Baobans, γιατί τα ψωμάκια είναι μαλακά. Οπότε πάντα μα πάντα αναζητάμε λίγο τραγανότητα, να το πω έτσι, από άλλα υλικά. Γι' αυτό το λόγο θα την πάρουμε από το αγκουράκι. Κόψτε μικρές φετούλες, ζουγιέν ουσιαστικά το αγκουράκι, εδώ. Λοιπόν, το αγκουράκι μου είναι έτοιμο. Θα μπορούσα να το έχω κόψει και λίγο πιο λεπτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Οπωσδήποτε κόριανδρο, μας αρέσει πάρα πολύ ο κόριανδρος μαζί με τα Baobans. Πάει καταπληκτικά. Και βγάζουμε την πανσέτα από το φούρνο, εδώ. Παναγία μου. Ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να φτιάξετε. Τώρα αυτό καίει και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το μαχαίρι σας και να κόψετε ωραίες φετούλες στην πανσέτα. Α, δεν διευκρίνησα ότι η πανσέτα πρέπει να είναι χωρίς κόκαλο, έτσι. Κόψτε μικρές φέτες, εδώ. Είναι λίγο βασανιστικό, ε. Πρέπει να περιμένετε να ετοιμάσω, παιδιά. Τι γίνεται? Παιδιά, δεν γίνεται να μπείτε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπο στις κάμερες. Περίμενε, δεν μπορείς να το φας έτσι. Είναι άδικο, αδική συνταγή. Πρέπει να το φας ολοκληρωμένο. Έλα εδώ. Έλα, σου δείξω πώς γίνεται. Και, περίμενε. Πρέπει να πάτε, λέω, σκηνοθέτη, γιατί δεν έχει πλάνα. Πρέπει να πάω. Είναι σταθερές κάμερες. Άκου τώρα πώς γίνεται η όλη φάση, φίλε Αγαμέμνονα. Λοιπόν, έχω ήδη εδώ έτοιμα τα Baobans που έχω ήδη βάλει στον ατμό.
Εδώ έχω και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε πόσο απλά που είναι. Απλά τα βάζεις στον ατμό, τα βγάζεις και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ψωμάκια, αφράτα. Πραγματικά είναι υπέροχα. Και ήρθε η ώρα να τα ετοιμάσουμε. Στη μερίδα πάνε περίπου 3, εντάξει. Και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Βάζω ελάχιστη μαγιονέζα. Κοιτάξτε πόσο. Φαίνεται αυτή πολύ μαγιονέζα? Όχι. Έτσι όπως είναι, σαν να βάζουμε μία μερίδα γύρω, θα ρίξω μέσα στο κρεατάκι μου, εδώ, που ουσιαστικά επειδή έχει την barbecue μέσα, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο και δεν το παρακάνουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο γέμιση βάζουμε. Τόσο όσο. Λίγο αγκουράκι εδώ και ελάχιστο κόριανδρο. Εδώ. Το πρώτο είναι έτοιμο. Πάει εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και τα υπόλοιπα. Ανοίγω, ελάχιστη μαγιονέζα, γέμιση. Παναγία μου. Λίγο αγκουράκι και λίγο κοριάνδρος. Εντάξει, δεν είναι και τόσο βρώμικο. Είναι βρώμικο, αλλά είναι βρώμικο με μέτρο. Μαγιονέζα. Μπάρμπεκιου. Αγκουράκι. Το τρίτο πάει και αυτό εδώ. Παναγία μου. Για το φινίρισμα θα ρίξω ελάχιστο σωμάκι από πάνω και κάπως έτσι είναι το τέλειο μπάουμπαν. Για τα μπάουμπανς με καραμελωμένη πανσέτα. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τις πανσέτες από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα και τις μεταφέρουμε σε ένα ταψί με σχάρα. Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε τη μαύρη μαλακή ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε το ξύδι, το ούζο και αφού εξατμιστεί, ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, την πάπρικα, την κέτσαπ και ανακατεύουμε. Βάζουμε στη σάλτσα μπάρμπεκιου τις πανσέτες και τις μεταφέρουμε στο ταψί με τη σχάρα. Ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Ζεσταίνουμε τα μπάουμπανς στον ατμό. Απλώνουμε σε κάθε μπάουμπαν λίγη μαγιονέζα, προσθέτουμε πανσέτα κομμένη σε μικρά κομμάτια, μακριές φέτες από αγγούρι και λίγο κόλιανδρο. Πασπαλίζουμε με σουσάμι και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το μπάουμπαν μας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε, δεν θα κάτσω να σας πω πόσο φανταστικά είναι, θα το καταλάβετε από μόνοι σας. Δεν περιγράφω άλλο, όπως λένε. Θα δοκιμάσω και θα κλείσουμε να πάμε στην επόμενη συνταγή, εντάξει? Τέλεια.